Μετά τα βιολογικά σειρά πήραν τα νητρικά προγράμματα σε ό,τι αφορά την έκδοση των αποφάσεων με τι εγκρίσει των σχετικών ποσών για την πληρωμή τη προκαταβολή των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων του έτου 2023 που δρομολογείται τι επόμενε ημέρε. Οι αγρότε περιμένουν πώ και πώ αυτά τα χρήματα αρκεί να μην επαναληφθούν τα μπερδέματα και οι αδικίε που έγιναν στην πληρωμή του πρώτου τσέκ των επιδοτήσεων. Ο δρόμο φαίνεται να έχει ανοίξει με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων με τις εγκρίσεις των ποσών αναδράση. Συγκεκριμένα έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα των βιολογικών, γεωργία και εκτινοτροφία, τις σπάνιες φυλές και την απονητρορύπανση. Περιπούμε με τις επόμενες μέρες και την πληρωμή των αγροπεριβαλλοντικών του 2023 καθώς και κάποιων μικρών υπολείπων του 2022. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι την Παρασκευή θα γίνει πληρωμή και της βιολογικής και της νητρορύπανσης ή τουλάχιστον θα ξεκινήσει η πληρωμή και της βιολογικής και της νητρορύπανσης, την οποία την περιμένουμε. Ελπίζουμε να έχουν γίνει απαραίτητες διορθώσεις από τον ΟΠΚΠ για να μην υπάρχουν λάθη και προβλήματα να μπορέσουμε να έχουμε καλέ πληρωμέ σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο κόσμο περιμένει και τα χρήματα. Σε λίγε ημέρε, μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρική Ελλάδα, πρόκειται να πληρωθούν οι παραγωγοί και για το αγροτικό πετρέλαιο, η πληρωμή του οποίου έχει ήδη καθυστερήσει. Έχει υπογραφεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση πετρελαίου. Άρα περιμένουμε να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών για να ξεκινήσουν και παρτίδες πληρωμής. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα τα δούμε στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Και από εκεί και μετά περιμένουμε την πληρωμή εξόφληση περί, περί τι 15 με 25 Δεκεμβρίου, σε εκείνο το δεκαέμερο πριν τα Χριστούγεννα. Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένεται και η εξόφληση του τσεκ, έτσι ώστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα να ζεσταθούν οι τσέπε των αγροτών.